look into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul. When you find me there, you'll search no more. Don't tell me it's not worth trying for. You can't tell me it's not worth dying for. You know it's true, everything I do, do it for you. Look into your heart, you will find there's nothing there to hide. Take me as I am, take my life. Καλησπέρα, καλησπέρα, Τρίτη σήμερα, Show Must Go On είναι στον αέρα τώρα μαζί με Δημήτρη Πετρόπουλο. Καλησπέρα, Ορνέλα.
Καλησπέρα Δημήτρη, τι κάνεις? Βλέπω ότι έχουμε και κοινό σήμερα. Εδώ δεν έχουμε καλεσμένο, αλλά και έχουμε όχι κοινό. Ό,τι και ό,τι, έχουμε πολύ φοβερό κοινό. Λοιπόν, έχουμε Νίκο Σουγιουτζόπουλο, ο οποίος είναι στη Σκαλά, βλέπει διακριτικά, ακούει διακριτικά και έχει έρθει να πάρει μια ιδέα για το πώς γίνεται μια εκπομπή με δύο άτομα που συνεργάζονται καιρό, έχουν πράγματα να πούνε, γιατί ενδιαφέρεται κάποια στιγμή να εμφανιστεί και αυτός πίσω από τα μικρόφωνα του Radio String. Έτσι, τέλεια, άντε. Με το καλό λοιπόν. Πες εσύ τι κάνεις καταρχήν. Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά, εντάξει. Ήσυχα, ξέρεις. Το πετρέλαιο δεν ανεβαίνει και εγώ είμαι καλά. Αφού δεν ανεβαίνει το πετρέλαιο, όλοι είμαστε πολύ ανεβαίνει καλά. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, άρα το πετρέλαιο πέφτει. Οπότε έτσι είμαστε όλοι καλά και πίνουμε όλοι ακόμα έξω καφέ στην πολύ ωραία πλατεία Νέας Σμύρνης. Και ελπίζω και όλο τον Νοέμβριο και τουλάχιστον τις 15 μέρες του Δεκεμβρίου, γιατί είμαι και χουλιάρης τύπος εγώ. Θέλω κρύο τα Χριστούγεννα. Α, είσαι, α. Ναι. Α, μέχρι τότε όμως θέλω να πίνουμε καφέ έξω. Θα πίνουμε καφέ στην υπέροχη Νέα Σμύρνη, λοιπόν. Ξεκινήσαμε έτσι με όμορφη μουσική, Δημήτρη. Δεν ξέρω αν άκουσες τι έβαλα να παίξει. Άκουσες? Ναι, βέβαια, άκουσα. Πώς δεν άκουσα. Και θα συνεχίσουμε με τέτοια μουσική, βεβαίως, γιατί έτσι σήμερα έχω τέτοια διάθεση. Αν συμφωνείς και εσύ, φυσικά. Φυσικά συμφωνώ με τη διάθεση. Ωραία, για πάμε λοιπόν, μουσικούλα. Thank you.
sunlight in your hair and tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know, 'cause I wonder where you are, and I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying I love you. Break my
Θα σου πω εδώ, Δημήτρη, τώρα θα σου πω εγώ διάφορα εδώ που σκέφτομαι. Καταρχάς, απόψε έχει ποδόσφαιρο. Ναι, έχει ποδόσφαιρο απόψε και έχουμε ψηλοδύσκολο παιχνίδι. Παρόλο που κερδίσαμε 3-1. Έχουμε σημαντικό προβάδισμα. Ναι, ναι, είναι αυτό το σκυλίο Μήτρογλου που εντάξει, όταν φοράει τα μπλε, τον πάω. Αλλά γενικά δεν τον πολύ πάω για τον Ολυμπιακό. Γιατί είναι κόκκινος. Ναι, ναι, γενικά. Ναι. Μακάρι τα παιδιά όμως, γιατί το παλέψαν πολύ. Φυσικά, τους αξίζει. Πάντως, σχετικά με τον Μήτρογλου, τον ζητάνε Μπενφίκα, τον ζητάνε. Φυσικά τον ζητάνε. Είναι πολύ από παντού. Ναι, 20 εκατομμύρια άκουσα. Πάρα πολλά λεφτά. 20 εκατομμύρια είναι 5-6 ομάδες όλο ο προϋπολογισμός. Είδες ο Κώστας. Όχι, το παιδί είναι πολύ άξιο. Το παιδί είναι πολύ άξιο. Πού έπαιζε στον Πανιόνιο κάποια περίοδο, Τον έδωσε δανεικό Ολυμπιακό στον Πανιόνιο και ξαναγύρισε στον Ολυμπιακό. Έβαλε γκολ και στον Πανιόνιο, έβαζε γκολ και στον Ολυμπιακό. Ξαναγύρισε και βάζει. Αφηνιασμένο είναι αυτό, ελληνιασμένο είναι.
Για να δούμε τι θα κάνει απόψε. Θα είναι βασικός παίκτης. Ναι, βέβαια. Έτσι, βέβαια. Και δεν μου λες. Τι ώρα παίζουν, θυμάσαι? Στις 9 παίζουν. 9 η ώρα. Ναι, 9 η ώρα. Πάντως ο προπονητής των Ρουμάνων είπε ότι αν αποκλειστούν θα κλειστεί σε μοναστήρι. Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Οπότε του ετοιμάζουν και λεμπίες. Μου το είπε ο αδερφός μου. Του ετοιμάζουν και λεμπίες. Είναι. Δεν ξέρω. Τι να πω. Ο καθένας πια. Εντάξει, καλή επιτυχία και σε αυτούς, ρε παιδί μου, αλλά νομίζω ότι η δική μας η ομάδα. Καλή επιτυχία, αλλά κερδίσει ο καλύτερος η Ελλάδα. Εδώ εντωμεταξύ βάζουμε και τις φωτογραφίες μας εμείς στο Facebook. Φωτογραφιζόμαστε εδώ, κάνουμε διάφορα ιστορίες, κακό πράγμα. Να σε κάνω tag. Σε ανεβάσω και να σε κάνω tag. Βέβαια, λοιπόν. Σε κάνω tag, αλλά. Θα με κάνει like η γυναίκα μου αμέσως. Εννοείται, έρι, like κατευθείαν. Νίκο, είσαι στο Facebook. Αμέσως θα πεις να κάνεις like στη φωτογραφία των παραγωγών του Show Must Go On. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Τι έχεις στη συνέχεια, ρε? Λοιπόν, να πω κάτι το οποίο και εσύ δεν ξέρεις και έτσι θα σου έρθει και λίγο έκπληξη. Α, για πες. Μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Δεκεμβρίου έρχεται το πρώτο μας πάρτι για τη σεζόν 2013-2014. Πάρτι και εγώ δεν το ξέρω ακόμα. Ακόμα είναι στο στήσιμο. Αχα, παρόλα αυτά, μάλιστα. Εσύ επειδή είσαι παραγωγός και είσαι και στην παρέα πολύ καιρό, σου δίνω μια πρώτη εικόνα λοιπόν ότι μέσα στο πρώτο 15ήμερο προς τα τέλη του, ναι. 13, 14, 15 και ένα που σου κούπ πονηρό πέφτει, έχουμε λοιπόν πάρτι Radio String για σύσφυξη σχέσεων μεταξύ μας, τρίτη φορά. Τα άλλα δύο έχεις έρθει. Νομίζω ότι θα είναι λίγο πιο διαφορετικό το συγκεκριμένο. Σε μαγαζί στην πλατεία κεντρικό, σε μαγαζί με το οποίο συνεργαζόμαστε ήδη. Δεν θέλω να πω άλλα πράγματα ακόμα. Άσε και κάτι για πιο μετά. Έτσι, χουχουλιάρικο μαγαζί, το λέω και έτσι λίγο ζεστά, με ροκ μουσική. Και νομίζω θα περάσουμε καλά, η παρέα έχει μεγαλώσει, η παρέα και ως κοινό έχει μεγαλώσει, οι παραγωγοί έχουν μεγαλώσει, είμαστε περισσότερα άτομα από πέρσι, πολύ περισσότερα. Και νομίζω ότι θα είναι πολύ ωραία φέτος. Γενικά το Radio String τα σπάει τον τελευταίο καιρό και το πάρτι θα τα σπάσει ακόμα περισσότερο, και σίγουρα. Πάντα με πολλές κληρώσεις από συνεργάτες και διαφημιζόμενους. Εννοείται. Και πέρσι τα πάρτι μας είχαν αφήσει εποχή. Τι κέρδισες, κάτι κέρδισες. Πέρσι κέρδισα ένα καθαρισμό προσώπου. Πηγές. Έστειλα. Κάποιος πήγε, κάποιος δικός σου, ναι, έτσι. Το έκανα δώρο κάπου αλλού. Εντάξει. Αφού μπορεί να το κάνει κάποιος. Εγώ, παιδί μου, παράπονο έχω. Εγώ βρίσκω τα δώρα. Δεν το στείνω γιατί δεν έχει και καμία λογική και τα κερδίζουν όλοι οι πολύ κοντινοί μου. Δηλαδή κερδίζεις εσύ που είσαι κοντινή μου, κερδίζει η γυναίκα μου, κερδίζει μια φίλη μου καλεσμένη. Εγώ τίποτα. Σαν να μην πήρα να λαχνώ ποτέ. Αφού κερδίζουν οι αγαπημένοι σου άνθρωποι. Όχι, εγώ θα εσύ. Κερδίσω, τι θα πει αγαπημένη μου. Θα σου κάνω εγώ ένα δώρο, ρε Σιμίτρη, τι δώρο θέλεις. Την τύχη μου θέλω να δω. Μου βγαίνει. Κάτι θα γίνει και για σένα, ρε Δημήτρη. Για πάμε να ακούσουμε μουσική. In your eyes I can see you clearly, vividly emblazoned in my mind, and yet you're so far like a distant star I'm wishing on tonight. I give my I'm
Compares in Ida O'Connor. Ωραίο, ε. Πολύ, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Για πες μου, τι μου δείχνεις εδώ, λοιπόν, προς το ίδιο θέλω να πολιτικοποιήσω την κουβέντα και την εκπομπή. Έχει έρθει μια ανακοίνωση στο ΕΟΤΑ σήμερα, η οποία λέει: ετοιμάζουν τα σχολεία, προστάτευτοι μαθητές. Επειδή έχουμε κάνει και συνέντευξη σε διευθυντή γυμνασίου την προηγούμενη εβδομάδα, τον Νίκο Δεμερτζή, και επειδή έχω κάνει και εγώ μία-δύο συνέντευξη ακόμα και έχω και μέσα σε αυτή τη βδομάδα ακόμα μία, πράγματι τα περισσότερα από αυτά τα οποία κατά τα άλλα τονίζει που ΕΟΤΑ είναι γεγονότα. Πράγματι δεν υπάρχουν σχολικοί φυλάκες. Πράγματι μέχρι και τον προηγούμενο μήνα υπήρχαν καθηγητές, υπήρχαν μάλλον ώρες οι οποίες δεν γινόντουσαν γιατί υπήρχε έλλειμμα από καθηγητές. Λίγο-λίγο βέβαια αυτό μαζεύεται. Αλλά τα σχολεία έχουν προβλήματα. Έχουν προβλήματα στα κηλικία, έχουν προβλήματα με εξωσχολικούς και λίγο-λίγο αντιμετωπίζεται το πρόβλημα των καθηγητών τώρα. Οπότε η ανακοίνωση που έστειλε και σε εμάς και την ανεβάσαμε έχει μια πραγματικά λογική προσέγγιση και δεν είναι καθαρά κομματική, παρόλο που η ΠΟΕΟΤΑ είναι ένα συνδικαλιστικό όργανο που έχει κομματική ταυτότητα. Έτσι. Την ανακοίνωση λοιπόν της ΠΟΕΟΤΑ τη βρίσκουμε στο nstv.gr. Μπορείτε να διαβάσετε ό,τι σχετικό με το θέμα των σχολείων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Πραγματικά συναγερμός για τα σχολεία, ναι, ναι. Όλα τα σχολεία, έτσι. Ναι. Μεγάλο το πρόβλημα. Να θυμίσω ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχε ένα μπαζάρ το 7ο δημοτικό, στο οποίο είχαμε παρουσία με την κάμερα του NSTV, καλύψαμε κάποια πράγματα. Αυτό που το οποίο μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι είχε έρθει ένας πρώην επιχειρηματίας ο οποίος ή αποφάσισε να τα αφήσει όλα ή δυστυχώς τον αφήσαν όλα οικονομικά, ο οποίος πηγαίνει στα σχολεία και μαγειρεύει δωρεάν για ένα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων που παίρνουν το φαγητό του. Λέγεται ο άλλος άνθρωπος. Φυσικά και μας μίλησε στην κάμερα και αυτός και η υποδιευθύντρια και από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, και σε μία-δύο μέρες θα έχουμε και το υλικό. Στη Νέα Σμύρνη τα σχολεία, και όχι μόνο το 7ο, δραστηριοποιούνται με τέτοιες εκδηλώσεις, με εκδηλώσεις στις οποίες καλούν τον κόσμο να δώσει αίμα, κάνουν τράπεζες αίματος, κάνουν πάρα πολλά πράγματα για να μπορέσουν να βοηθήσουν όσους το έχουν ανάγκη, που ευτυχώς στη Νέα Σμύρνη ακόμη δεν είναι πολλοί, αλλά είναι. Οπότε είμαστε δίπλα τους σε διαδικτυακή τηλεόραση της Νέας Σμύρνης. Πάντα είμαστε εκεί για όλους. Προβάλλουμε ό,τι σημαντικό στο nstv.gr και στο Radio String φυσικά. Τι άλλο μου έχεις εδώ? Να πούμε ότι εχθές είχε μια πάρα πολύ επιτυχημένη εκδήλωση ο Σύλλογος Συμβρίων. Πραγματικά εγώ πέρασα καλά. Ένας από τους από την Ένωση Ιμβρίων έγραψε ένα τραγούδι για την Ίμβρο, το οποίο λέγεται Ίμβρος με τα 7 χωριά. Πέραν από ότι ήμασταν χορηγοί επικοινωνίας συγκεκριμένης εκδήλωσης, είχαμε την τύχη να βρούμε τον Γιώργο Νταλάρα μέσα στην εκδήλωση, τον οποίο εγώ προσωπικά βλέπω και ανατριχιάζω, στο λέω ειλικρινά, γιατί εμείς μεγαλώσαμε με Γιώργο Νταλάρα, όπως και εσείς συνεχίζετε να μεγαλώνετε οι νεότεροι. Το τραγούδι ήταν πάρα πολύ ωραίο. Το τραγούδισε ο Παντελής Θαλασσινός, μουσική Θανάση Βασιλιά και στίχους Στέλιου Μαργωμένου.
Η εκδήλωση είχε τουλάχιστον 100 όρθιους και 250 καθιστούς. Χαμός. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, όταν μου λες Παντελής Θαλασσινός και Γιώργος Νταλάρας. Εκπληκτική φωνή ο Θαλασσινός. Ο Νταλάρας ήταν καλεσμένος στο κοινό. Ο Θαλασσινός τραγούδησε. Εγώ δεν είμαι φίλος του έντεχνου, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι. Πολύ συγκινητικό. Γιατί είναι χαμένες πατρίδες. Μπράβο στους δημιουργούς και μπράβο που δεν το βάζουν κάτω και συνεχίζουν έτσι να δημιουργούν όμορφα πράγματα. Βλέπω εδώ συνέντευξη με την κυρία Δήμητρα Μαρκουλάκη, διευθύντρια του 5ου Γυμνασίου Νέας Μύρνης. Το NSTV προβάλλει πάρα πολύ έτσι, τα θέματα των σχολείων της Νέας Μύρνης. Βλέπω πάρα πολλές συνεντεύξεις έτσι, δικές σου και των υπόλοιπων συναδέλφων εδώ. Στο nstv.gr. Για πες μου λίγο για αυτή τη συνέντευξη. Κοίταξε, γενικά τα σχολεία, όπως ξέρεις και εσύ και έχεις αδερφό στο γυμνάσιο, νομίζω, έτσι. Στο δημοτικό. Είναι ψηλός, γι' αυτό τον έκανε. Όλοι έτσι λένε. Είναι ένας πάρα πολύ ευαίσθητος χώρος, ένας κλειστός δημόσιος χώρος, ο οποίος αποφεύγει να κάνει ανοίγματα ακόμα και με μια διαδικτυακή τηλεόραση ή ένα μέσο. Επειδή όμως η εποχή είναι δύσκολη, όλοι θέλουν να προβάλλουν το έργο εκτός της του καθαρού μαθήματος. Και όπως σου είπα, επειδή κάνουν πάρα πολλές εκδηλώσεις, το να υπάρχει ένα μέσο το οποίο θα τους προβάλλει, θα τους δώσει εικόνα ήχο για τις δραστηριότητες τους, φυσικά και για τα προβλήματά τους, έχουν αρχίσει και έχουν μεγάλη ανταπόκριση. Το ευαίσθητο κομμάτι είναι ότι αποφεύγουν να εκθέσουν, ειδικά μέχρι και το Λύκειο, τα παιδιά στην κάμερα. Γιατί και οι γονείς φοβόνται ότι δεν ξέρεις ποιος θα δει το παιδί μου, ναι, το παιδί μου σε social media ή σε ένα βίντεο. Παρ' όλα αυτά, πάντοτε οι μαθητές του Λυκείου εκπροσωπούνται από τον πρόεδρο του 15 μελούς, που σημαίνει ότι δίνουμε μία φωνή και στα παιδιά μέσω τη φωνή του εκλεγμένου τους οργάνου, ας το πούμε έτσι. Το θετικό είναι ότι αρχίζουν και μιλούν τουλάχιστον οι διευθυντές και οι υπεύθυνοι των σχολείων. Βεβαίως. Σιγά σιγά ελπίζω να δοθεί το βήμα και στους μαθητές και έτσι να είναι ένα πιο ολοκληρωμένο ρεπορτάζ, όχι μόνο δικό μας, αλλά όλων φυσικά. Τι άλλο, έχει πάρα πολλά πράγματα. Μπείτε παιδιά στο nstv.gr να δείτε όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Κοίταξε, η πόλη, και επειδή τη βλέπεις και εσύ αρκετά μαζί μας τώρα, τουλάχιστον 3 χρόνια ή 4, είναι πάρα πολύ μικρή, αλλά και πάρα πολύ μεγάλη. Έτσι, δηλαδή κάνεις κάτι και μαθαίνετε αμέσως, που σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ μικρή. Αλλά αν ασχοληθείς με την πόλη και επιχειρήσεις να καλύψεις όλες τις δραστηριότητες, ενδεχομένως να μην κοιμάσαι. Εσύ το ξέρεις πολύ καλά. Πάρα πολύ μεγάλες πολιτιστικές δραστηριότητες. Ο Κωνσταντινίδης τρέχει και δεν προλαβαίνει. Το εκπαιδευτικό κομμάτι θέλουμε να το φέρουμε, άρα το καλούμε εμείς και έρχεται. Οι αθλητικές δραστηριότητες και τα αθλητικά σωματεία, μικρά, μεσαία, μεγάλα, όλα θέλουν φωνή. Γιατί κάποια είναι ερασιτεχνικά και κάποια είναι επαγγελματικά, αλλά σε πολύ χαμηλό επίπεδο και σε χαμηλές κατηγορίες. Οπότε όλοι θέλουν τη δημοσιότητα, την υγιή δημοσιότητα. Απ' την άλλη, πολιτιστικά από πλευράς Δήμου, αθλητικά από πλευράς Δήμου, χαμός. Οπότε, να ήμασταν άλλοι τόσοι, θα είχαμε πραγματικά υλικό. Πράγματι, δηλαδή, γίνεται μια δραστηριότητα, προσπαθούμε να την καλύψουμε, αλλά δεν είναι εύκολο όλοι. Δεν είναι εύκολο, αλλά όλοι προσπαθούμε, όλοι δουλεύουμε και εσύ ιδιαίτερα πάρα πολύ για να πετύχουμε έτσι ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα και από ό,τι βλέπουμε και από τη στήριξη του κόσμου τα πάμε μια χαρά και είμαι σίγουρη ότι θα τα πάμε ακόμα καλύτερα και στο μέλλον. Στο πάρτι θα φανεί, όποιοι έρθουν στο πάρτι, εκεί είναι η στήριξή μας, να έρθει ο κόσμος στο πάρτι, να περάσουμε καλά, δεν θέλουμε κάποια άλλη στήριξη. Σας περιμένουμε λοιπόν όλους, θα δώσουμε βέβαια και νεότερες πληροφορίες για το υπέροχο πάρτι μας. Εννοείται. Και πάντα θα κάνουμε και ένα έξυπνο βιντεάκι όπως κάναμε και πέρσι, στο οποίο συμμετείχες και εσύ και εγώ και διάφορα άλλα παιδιά της ομάδας του NSTV. Συμμετείχε η φωνή μου. Συμμετείχες αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ το «Γυναίκα, πού είναι το μπλουζάκι». Τσαφ! Λοιπόν, πάντα λοιπόν θα κάνουμε και ένα έξυπνο βίντεο κλιπ φέτος και νομίζω ότι υπάρχει ήδη και ένα κόνσεπτ, δεν θα πω κάτι ακόμα, αλλά πάντοτε βρίσκεται ένα κόνσεπτ για να δοθεί το πρόμο βίντεο του πάρτι, έτσι να είναι ευχάριστο και έξυπνο. Πλησιάζει λοιπόν και το πάρτι μας, πλησιάζει και το βίντεο, πλησιάζουν όλα τα ευχάριστα, πλησιάζουν και τα Χριστούγεννα. Φυσικά. Τι ωραία. Πλησιάζουν και τα Χριστούγεννα. Θα πας πουθενά? Όχι, εδώ. Εδώ. Mm. Και εγώ εδώ. Αλλά φέτος λέω να στολίσω το δέντρο σε μια εβδομάδα και να το ξεστολίσω τέλος Γενάρη τουλάχιστον. Έτσι. Θέλω την ατμόσφαιρα στο σπίτι με το Χριστουγεννιάτικο. Αυτό κάνω και εγώ κάθε και δύο μήνες. Έτσι. Απλά με χαλάει ο καιρός, δηλαδή δεν είναι ακόμα. Εντάξει, έχουμε χρόνο ακόμα. Ναι, ναι, εντάξει. Ένα μήνα μπροστά μας. Ναι. Ξέρεις ότι έχουν αρχίσει και στολίζουν σπίτια, όχι μαγαζιά. Αχ, ναι. Σπίτια ήδη. Τις προάλλες ήμουν καλεσμένη σε ένα φιλικό σπίτι για χαρτάκι
Και βλέπω, μπαίνω μέσα και βλέπω δέντρα, βλέπω πράγματα, ιστορίες. Λέω, τι έγινε βρε Δέσποινα, λέω στην οικοδέσποινα. Και λέει, στόλισα λέει από τώρα για να μπω στο κλίμα. Υπάρχει μιζέρια λέει έξω, τουλάχιστον μέσα στο σπίτι να έχω έτσι ένα ευχάριστο κλίμα. Παιδιά, άλλαζε η διάθεσή σου μόλις έμπαινες μέσα. Βέβαια, βέβαια. Άλλαζε η διάθεσή σου. Αγιοβασιλάκια, χιονάνθρωποι, χιονονυφάδες παντού, πράγματα, δωράκια από κάτω από το δέντρο. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω κι εγώ, παιδιά, θέλω κι εγώ να στολίσω. Λοιπόν, ακούσουμε λίγο μουσικούλα. Μετά θέλω να πούμε μερικά πράγματα πολύ σύντομα για την επόμενη εκπομπή, την εκπομπή της Ελπίδας στο Art News Good News, γιατί έχει δύο πάρα πολύ αξιόλογες καλεσμένες, οι οποίες νομίζω ότι χρήζουν και την προσοχή της, γιατί ακριβώς τις έχει καλέσει, αλλά και τη δική μας προσοχή. Είναι δύο Ελληνίδες οι οποίες έχουν πετύχει πράγματα τα οποία αξίζει να αναφέρουμε. Να αναφέρουμε φυσικά, εκτός αυτών που θα πούμε σε λίγο, να αναφέρουμε ότι είδαμε την Ελπίδα στην παράσταση Φόρα Παρτί. Α, ναι, βέβαια. Πατρίδα. Πατρίδα. Πατρίδα, όχι Παρτίδα. Stand-up comedy. Έτσι. Και το οποίο ήταν καταπληκτικό. Είχε μεγάλη πλάκα. Όλοι οι συντελέστες, έτσι, πολύ καλοί. Και μου άρεσε πάρα πολύ η κοπέλα που έλεγε για τα τουρκικά. Ναι, βέβαια. Είχε... Σαν να μίλαγε τουρκικά. Ναι. Φοβερή προφορά και. Πολύ... πολύ ωραία. Η φάτσα της, ρε παιδί μου, ήταν εκπαιδευμένη. Δηλαδή, ξέρεις, ήταν ακούνητη, αλλά σε έκανε να γελάς. Πολύ δύσκολο. Η έκφρασή της, ο τρόπος που μιλούσε ήταν πάρα πολύ καλή. Βέβαια και η δικιά μας η Ελπίδα, φοβερή και τρομερή. Στις επόμενες μέρες θα ανεβάσουμε και το βίντεο όλου του stand-up comedy με εξωφρενικές συνεντεύξεις. Έγινε μια πολύ ωραία πλάκα στις συνεντεύξεις. Έπαιρνε συνέντευξη ο ένας από τον άλλον. Έτσι, αυτά. Δηλαδή, έφυγε η κοπέλα που έκανε το ρεπορτάζ και παίρνανε μεταξύ τους. Stand-up comedy και συνεντεύξεις κάνανε λοιπόν. Αυτά. Την άλλη εβδομάδα θα ανεβάσουμε όλη την παράσταση για να όλα την δείξουμε. Όλα στο nstv.gr. Μπείτε και δείτε. Για βάλε μουσική, Δημήτρη. Για βάλε. Έχουμε... Κάτι έχω βάλει εγώ, αλλά για δες. Phil Collins. Βάλε Phil Collins. Πες, Against All Odds. Βάλτε από την αρχή, ρε, Δημήτρη, να το απολαύσουμε όλο. Έλα, για πάμε. Just let you walk away, just let you leave without a trace. When I stand here taking every breath with you, ooh, you're the only one who really knew me at all. How can you just walk away from me when all I can do is watch you? We share the laughter and the pain, and even shed the tears. You're the only one who really knew me at all. So take a look at me now. There's just an empty space. There's nothing left. And there's
always seems to be the hardest one. What I gotta do to make you love me? What I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And a way to find that you're not there. Adesso no, non voglio più difendermi. Supererò dentro di me gli ostacoli. Eros Ramazzotti και Anastasia. I belong to you, you belong to me. Καψουρεμένοι θα φύγουμε από εδώ πέρα. Γιατί όχι, πού το κακό? Κανένα κακό. Έτσι, καλό είναι. Ναι, δεν λέω. Καλή είναι η καψούρα, χρειάζεται. Ακούς. Όχι, θα καψουρευτούμε άλλη την ίδια, θα καψουρευτούμε, αλλά είναι ανάγκη πάλι, ρε παιδί μου, βραδιάτικα. Ας το αύριο. Και αύριο μέρα είναι. Λοιπόν, λέγαμε πριν για την ελπίδα μας, για την εκπομπή της ελπίδας Μιναδάκη που ακολουθεί μετά το Show Must Go On. Είναι Art Good, Art News, News Good News. News. Δεν πειράζει. 8 με 10 λοιπόν, Ελπίδα Μιναδάκη, και σήμερα έχει δύο καλεσμένες, οι οποίες είναι έτσι δύο νέα κορίτσια, πολύ όμορφες από ό,τι είδα στη φωτογραφία. Είναι δύο αδερφές, η Αρετή και η Ιωάννα Σπανομάρκου, οι οποίες αυτές κοπέλες είναι μουσικοσυνθέτριες που με ορχιστρικό συρτάκι έφτασαν στον τελικό του Παγκοσμίου Διαγωνισμού Μουσικής Σύνθεσης, πετυχαίνοντας μεγάλη διάκριση για την ελληνική μουσική. Ρεμπετολαϊκά τραγούδια παίζουν τα κορίτσια. Και έτσι τα έχουν τραγουδήσει και επώνυμοι καλλιτέχνες, Χρήστος Παπαδόπουλος, η Αρετή και τη Μέ. Και να πούμε ότι εμφανίζονται και στη Νέα Σμύρνη, στη γειτονιά μας, την Πέμπτη.
21. Στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο. Πέμπτη 21, μεθαύριο δηλαδή. Ναι. Και 28. Και 28. Στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο και η Ελπίδα θα έχει και κάποιες προσκλήσεις μάλιστα, μπορεί να κάνει και κλήρωση. Οπότε μπορείτε να τις ακούσουμε, να τις ακούσετε από κοντά. Άρα το κοινό λοιπόν του Radio String μπορεί να έχει την ευκαιρία να βρεθεί εκεί και να απολαύσει τις δημιουργίες των δύο κοριτσιών. Βέβαια απόψε θα ακούσουμε τη συνέντευξη που θα δώσουν στην Ελπίδα και τα δύο κορίτσια, οι δύο αυτές αδερφές. Να μάθουμε πράγματα για αυτές, να μάθουμε για την πορεία τους, για τις δημιουργίες τους, για το ταλέντο τους, για όλα όσα έχουν κάνει μέχρι σήμερα και φυσικά στις δύο ημερομηνίες που είπαμε, 21 και 28 Νοεμβρίου, να τις απολαύσουμε στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο σε έτσι ωραία φάση, φαντάζομαι. Μέσα στα επόμενα 10 λεπτά πιστεύω θα έχουμε τελειώσει εμείς, θα ξεκινήσουν τα κορίτσια με την Ελπίδα, οπότε θα έχουν να μας πούνε αρκετά πράγματα. Έτσι. Και φυσικά μετά από κάποιο χρονικό διάστημα 10-15 μέρων θα βγει και το βίντεο. Για όσους δεν ζουν το ζωντανό, έτσι, πάντοτε δίνουμε το. Σε ένα replay, λοιπόν. Πάντοτε στο δίνουμε το βίντεο. Έτσι. Γιατί και αυτό το καταφέρνουμε στο nstv.gr. Όλα τα καταφέρνουμε εμείς εδώ. Μια χαρά. Τα βλέπετε live, βλέπετε τις εκπομπές μας live και τα βλέπετε και στο YouTube. Απολαμβάνετε εις διπλούν, λοιπόν, τις υπέροχες εκπομπές του Radio String. Έτσι, πούμε, δεν είναι. Να πούμε ότι ο Νίκος εδώ δεν ανασύνει από εκείνη την ώρα. Νίκο, εδώ είσαι. Δεν πειράζει να έχεις και μια δραστηριότητα, έτσι. Πες εδώ, εδώ είμαι, εδώ είσαι εδώ. Έτσι, να σε ακούσει ο Νίκος, το λοιπόν. Κοινό μας. Σας αρέσει η εκπομπή μας, Νίκο? Πιο δυνατά αυτό, πιο δυνατά. Δεν γίνεται, γιατί όλα γίνονται σε αυτή τη ζωή, Νίκο. Λοιπόν, λίγο μουσικούλα, είναι Νίκο. Ο Νίκος, είναι λίγο μουσικούλα και ξαναερχόμαστε. Λοιπόν, θα σας βάλω εγώ τώρα ένα ωραίο τρόπο. Να αναφέρεις όμως. Ότι? Για τον καμεραμάν που θα πάει να τα καλύψει. Φυσικά ο Νίκος. Αυτοί που είναι μπροστά από την κάμερα προβάλλονται, αλλά και ο πίσω. Σωστό. Ο Νίκος Γιουτζόπουλος, λοιπόν, του οποίου το όνομα γράφεται σε κάθε βίντεο, στο βίντεο. Σε βίντεο τα οποία συμμετέχει. Στο Facebook γράψει τίποτα. Α, έχει παράπονο. Κάντε τον ad. Έτσι, κάντε ad τον Νίκο. Τον Νίκο στο Facebook. Αλλά να πούμε, αφού είπαμε και για τον Νίκο, να πούμε και για τον Μάνο. Να πούμε και για τον Μάνο, να πούμε και για την Ογνέλα, να πούμε και τον Παναγιώτη, να πούμε για τον Αντρέα. Μην ξεκινήσουμε να λέμε, γιατί θα μας πάρει η ώρα. Είμαστε και πολύ εδώ στο nstv.gr και στο Radio Stream. Ξεκινήστε από μένα. Ωραία, λοιπόν, ad τον Νίκο Γιουλτζόπουλο, λοιπόν, στο Facebook. Τον αγαπητό κάμεραμάν εδώ του nstv.gr. Και τους υπόλοιπους ελάτε στο πάρτι να τους δείτε από κοντά, δίνουμε έτσι, και αυτόγραφα. Έτσι. Αυτόγραφα. Είμαστε και σημαίνοντα. Σημαίνοντα πρόσωπα στην πόλη. Αστείευομαι, ελάτε στο πάρτι να περάσουμε καλά. δώσε λίγο έρωτα τώρα. Λοιπόν, δώσε λίγο καψούρα. Πάμε Gigi D'Alessio και Amore Mio. Τώρα σε αυτό τι να πω. Βάλτε το πάρα πολύ ωραίο. Δεν έχω να πω. Λοιπόν, ας το απολαύσουμε. Solino nell'acqua faceva rumore, il desiderio di stare per sempre con te. Col naso rosso dal freddo era quasi Natale, il nostro amore cresceva ogni giorno di più. Era la luce degli occhi ad accendere i cuori, fino all'eclissi solare che adesso c'è in te. Cosa c'è? Con lo sguardo abbassato non parli e non corri da me. Hai bisogno di stare un po' solo, lontana perché. Cosa c'è? Io lo so. Tra un minuto mi lasci da solo, non dire di no. Amore mio, senza un addio mi stai lasciando, ma il tuo silenzio sembra dire hai fatto centro. Come la neve sciolta al sole stai piangendo, è inevitabile. Ma lui chi è? Adesso me ne stai parlando. Del mio mondo vorrei sparire mentre
mentre ti accarezza il vento. Sei cattivissima. Non peggiorarmi le cose guardando i minuti. Lasciami il tempo di dire che penso di te. Ridammi indietro quei lunghi momenti d'amore. Tutte le notti passate a parlare con te. Cosa c'è? Non tenermi nascoste le cose, fammelo sapere. È venuta la fine del mondo soltanto per me. Cosa c'è? Non lo so. Forse sono un bruttissimo sogno, mi sveglio fra un po'. Amore mio, senza un addio mi stai lasciando. Ma il tuo silenzio sembra dire hai fatto centro. Come la neve sciolta al sole stai piangendo. Adesso me ne stai parlando. Come hai potuto darmi un pezzo del mio mondo? Vorrei sparire mentre ti accarezza il vento. Sei cattivissimo. Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto. Ti scatterò una foto. Ricorderò e comunque, e so che non vorrai. Ti chiamerò perché tanto non risponderai. Come fa ridere adesso. Αυτό ακούστηκε στον αέρα. Δεν πειράζει όμως. Δεν είπαμε για ποιον. Αλήθεια ήταν. Έτσι. Παντού ψάχνουνε. Λοιπόν, ακούσαμε Amore Mio και συνεχίσαμε με Τιτσιάνο Φέρο. Εξαιρετικός επίσης. Σ' αρέσει. Λοιπόν, ξέρεις τι έχω προσέξει με την ιταλική μουσική. Τι. Τουλάχιστον συμβαίνει σε μένα. Αυτοί βγάζουν πάρα πολλά τραγούδια τα οποία δεν ακούμε, αλλά αυτά που έρχονται στην Ελλάδα είναι σούπερ. Ναι. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι 5 ιταλικά τραγούδια τα οποία είναι καταπληκτικά. Δεν θυμάμαι άλλα όμως. Δεν είναι σαν την αγγλική μουσική που ακούμε τα πάντα και μας αρέσουν πολλά. Και θυμόμαστε τα πάντα. Ναι. Ενώ στα ιταλικά ακούμε πολλά, αλλά δεν μένουν. Εγώ προσωπικά δεν ακούω ιταλική μουσική, αλλά 3-4 κομμάτια είναι εκπληκτικά πραγματικά. Και έχουν διασκευαστεί και ελληνικά. Λοιπόν, θα σου φτιάξω ένα CD. Μου φτιάξεις. Με ιταλικά τραγούδια που δεν έχεις ακούσει, αλλά θα ακούσεις και θα σε αρέσουν. Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί εγώ είμαι φαν της ιταλικής μουσικής. Ευχαρίστως, ευχαρίστως. Έτσι, λοιπόν, αυτό ήταν το σημερινό Show Must Go On. Την άλλη Τρίτη σου υπόσχομαι καλεσμένο. Τι, καλό, καλό. Θα σου πω. Μετά. Για να τον ανακοινώσουμε κιόλας όπως ωραία. Πάντα. Μέσω Facebook φυσικά θα μάθετε ποιος θα είναι ο καλεσμένος έκπληξη της επόμενης Τρίτης. Δημήτρη, φιλάκια. Να πούμε καλό βράδυ, να πούμε ότι ακολουθεί η ελπίδα μας. Έτσι, ελπίδα Μιναδάκη λοιπόν και αρετή και Ιωάννα Σπάνο Μάρκου σε μια συνέντευξη υπέροχη. Λίγο θα αργήσουν, μίλησα με την ελπίδα, λίγο θα αργήσουν λόγω Τρίτης, λόγω μαγαζιών, λόγω κίνησης. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Σαφώς. Έτσι δεν λένε. Εμείς μαζί την άλλη Τρίτη, πάντοτε με έναν εκλεκτό καλεσμένο. Όχι πάντοτε, αλλά σχεδόν πάντοτε με έναν εκλεκτό καλεσμένο. Πάντοτε. Σήμερα έτυχε, δεν έγινε, αλλά. Κάθε άλλη φορά. Μια χαρά, μια χαρά. Όλα μια καλά. Ναι. Καλό βράδυ λοιπόν από τον Δημήτρη. Καλό βράδυ από τον Νίκο. Γεια σου Νίκο, ευχαριστούμε που ήσουν εδώ σήμερα μαζί μας. Για την επόμενη φορά, ελπίζω. Α, πάρα πολύ ωραία λοιπόν. Σταθερή παρέα ο Νίκος, σταθερή παρέα και εσείς. Πολλά φιλιά, καλά να περάσετε. Μια παραγγελία, ρε παιδιά.
Τι παραγγελία θέλεις, Νικό μου? Τι παραγγελία θέλεις? Αυτό το συνεχίσαμε με ιταλικά. Για πες. Και επειδή είναι και η ώρα να φύγετε, ναι, θα βάλεις το Time to Say Goodbye. Time to Say Goodbye. Λοιπόν, για κάτσα να το ετοιμάσουμε. Θα το φτιάξουμε αυτό. Παραγγελία του Νίκου, δεν θα τη χαλάσουμε. Για τον Νίκο μας. Ό,τι θέλει. Να κλείσουμε λοιπόν με το Time to Say Goodbye. Να κλείσουμε εμείς, ναι, με το Time to Say Goodbye. Ποιος το λέει? Ανδρέα Μποτσέλη. Ανδρέα Μποτσέλη. Εξαιρετικός, παιδιά. Έχει πει και το... Αυτό το ωραίο, ρε παιδιά. Ποια δεν έχει πει ο Μποτσέλη? Κοντέ Παρτιρό εννοείται. Και με τη Λάουρα Παουζίνη, Βίβο Περλέη. Πολύ ωραία. Ζω για εκείνη. Για να δούμε την επιλογή του Νίκου, λοιπόν. Time to say goodbye. Για κάτσε να βρούμε το official. Sarah Brightman και Ανδρέα Μποτσέλη. Πάμε λοιπόν να τα απολαύσουμε. Καληνύχτα. Καληνύχτα.